Από το τρίτο κεφάλαιο, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, τη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής. Το λοιπόν προσεύχεστε, αδελφοί, περί ημών, δια να τρέχει ο λόγος του Κυρίου και να δοξάζεται καθώς και σε εσάς και δια να ελευθερωθώμεν από των παραλόγων και πονηρών ανθρώπων. Διότι η πίστης δεν υπάρχει πάντας, πιστός όμως είναι ο Κύριος ώστις θέλει σας στηρίξει και φυλάξει από του πονηρού. Έχομεν δε πεποίθηση δια του Κυρίου εφ' ημάς, ότι εκείνα τα οποία σας παραγγέλλομεν και πράτετε και θέλετε πράτη. Ο δε Κύριος ήθε να κατευθύνει τας καρδίας σας εις την αγάπη του Θεού και στην προσδοκία του Χριστού. Σας παραγγέλλομεν δε αδελφοί, εν ονόματι του Κυρίου μόνο, από παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντος, ουχή κατά την παράδοση την οποία παρέλαβε παρημών, επειδή εσείς εξεύρετε πως πρέπει να μιμήστε εμάς, διότι δεν εφέρθημεν ατάκτος μεταξύ σας, ουδέ φάγομεν δωρεάν άρτων παράτινος, αλλά μετά κόπου και μόχθου, νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι, δια να μην επιβαρύνομεν μηδένα ημών. Ουχή διότι έχομεν εξουσίαν, αλλά δια να σας δώσομεν εαυτούς τύπων, εις το να μιμήστε ημάς. Διότι και ότε είμαι θα παροιμήν, τούτο σας παραγγέλλομεν, ότι αν τις δε θέλει να εργάζεται, μηδέα στρώγει. Επειδή ακούμεν την άσο ότι περιπατούσει μεταξύ σας ατάκτος, μη εργαζόμενοι, μηδέν, αλλά περιεργαζόμενοι. Παραγγέλλομεν δε εις τους θειούς τους και προτρέπομεν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να τρώγωσιν των άρτων αυτών εργαζόμενοι μετά ησυχίας. Εσείς δε αδελφοί μην αποκάμετε πράττοντες το καλόν, αλλά εάν της δεν υπακούεις των λόγων ημών των δια της επιστολής, τούτον σημειώνεται. Και μη σε να αναστρέφεστε μετά αυτού δια να εντραπεί. Πλην μη θεωρείτε αυτόν ως εχθρόν, αλλά νουθετείτε ως αδελφών. Αυτός δε ο Κύριος της ειρήνης ήθε να σας δώσει την ειρήνη δια παντός εν παντή τρόπο. Ο Κύριος ή με τα πάντων μηνυμών. Ο ασπασμός εγγράφει με τη χείρα ημού του Παύλου, το οποίο είναι σημείον εν πάση επιστολή. Ούτω γράφω. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Συνεχίζοντας, αγαπητά μου αδέλφια, την επιστολή του Απόστολος Παύλος, ζητάει τώρα τις προσευχές των αδελφών. Θα μου πείτε, έχει ανάγκη ο Απόστολος Παύλος από το να προσεύχονται οι καινούργοι αυτοί αδελφοί της Θεσσαλονίκης? Έχουμε όλοι μας ανάγκη, αδελφοί αγαπητοί, την προσευχή ο ένας του άλλου. Χωρίς τις προσευχές των αδελφών δεν μπορούμε να σταθούμε. Αλλά και χωρίς να προσευχόμαστε για τους αδελφούς δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Οι προσευχές που κάνουμε ο ένας για τον άλλον είναι η ένδειξη, θα τολμούσα να πω ακόμη και η απόδειξη της αγάπης. Μόνο αν αγαπάς έναν άνθρωπο μπορείς ένθερμα να προσευχηθείς για αυτόν. Αν η αγάπη σου είναι ελλιπής, τότε ή θα το ξεχάσεις ή όταν θα προσευχηθείς πολύ περιορισμένα. Θα πεις μια κουβέντα, δύο κουβέντες στον Κύριο και θα μείνεις απόλυτα ευχαριστημένος. Όμως όταν είναι να προσευχηθούμε για τα παιδιά μας, παραδείγματος χάρη, που αγαπάμε, τότε η προσευχή μας είναι ένθερμη. Και η Γραφή λέει ότι πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου ενθέρμως γενωμένη. Δηλαδή η προσευχή μας πρέπει να είναι ένθερμη. Και για να καταλάβουμε, αδελφοί αγαπητοί, είναι μέτρο αυτό για να εννοήσουμε, για να καταλάβουμε εάν και πόσο αγαπάμε ένα πρόσωπο, παραδείγματος χάρη τη γυναίκα μας, τον άντρα μας, τα αδέλφια μας, την εκκλησία. Αυτό θα το καταλάβουμε εάν ανατρέξουμε στις προσευχές που έχουμε κάνει ή που κάνουμε. Μέσα από την προσευχή μας θα φανερώσει ο Θεός σε μας, γιατί κανένας δεν ξέρει πόσο προσευχόμαστε και πότε προσευχόμαστε. Θυμάμαι μια φορά ο Θεός μου είχε μιλήσει με ένα παιδάκι μικρό, το Σωτηράκι, πριν από χρόνια. Τον πλησίασα, τον χάιδεψα, τον φίλησα, τον αγκάλισα και του λέω: Σωτηράκι μου, πολύ σε αγαπάω. Και μου απάντησε: προσεύχεσαι για μένα. Και εκεί έμεινα άναυδος. Ποτέ δεν είχα προσευχηθεί για το παιδί αυτό. Ποτέ. Και λέω: κοίταξε να δεις τώρα πόσο ο Θεός
μου φανερώνει, μου δείχνει το μέτρο της αγάπης. Ενώ για άλλους ανθρώπους, για συγγενείς, για αδερφούς, για προσευχόμαστε συνέχεια. Είναι μία ένδειξη, αδελφοί. Και η απόδειξη σε αυτού είναι ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος σε κάθε επιστολή του και σε κάθε αδελφό και εκκλησία που στέλνει, ο πρώτος τους χαιρετισμός είναι «προσευχόμεθα αδιαλείπτος υπερ πάντων ημών». Και δεν λέει αυτά τα λόγια έτσι απλώς για να τους καλοπιάσει, για να τους παρηγορήσει. Ό,τι λέει ο Απόστολος Παύλος ιδιαίτερα και είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο είναι αλήθεια, γιατί είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Θα μου πείτε, υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται κατά αυτόν τον τρόπο? Εγώ ξέρω μόνο έναν που προσεύχεται, και μάλιστα δύο που προσεύχονται αδιαλείπτως για μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Ο ένας είναι ο Παράκλητος στον ουρανό, ο Ιησούς Χριστός ο Δίκαιος, που προσεύχεται υπέρ των αμαρτιών ημών, και ο άλλος είναι ο Παράκλητος στη γη, το Πνεύμα της Αληθείας, που και αυτό προσεύχεται για τις ασθένειές μας, και αυτός προσεύχεται για τις ασθένειές μας με στεναγμούς αλαλήτους. Αλλά όμως η αλήθεια είναι ότι πρέπει και η Εκκλησία να προσεύχεται σαν Εκκλησία, και οι οικογένειες να προσεύγονται σαν οικογένειες, αλλά και κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά να προσευχόμεθα για όλους τους αδελφούς, ιδιαίτερα για τους έχοντες ανάγκη. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν ζητάει προσευχή, αλλά βλέπετε δεν ζητάει προσευχή, αδελφοί αγαπητοί, για το πρόσωπό του. Έχει κάτι ο Απόστολος Παύλος που το θεωρεί πολύ ανώτερο από το πρόσωπό του, από τη ζωή του και από οτιδήποτε άλλο. Το λοιπόν προσεύχεστε, αδελφοί, περί ημών, για ποιο λόγο όμως? Όχι για να είμαστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, επιτυχημένοι, αλλά να προσεύχεστε για μας να τρέχει ο λόγος του Κυρίου και να δοξάζεται. Αυτό επιθυμεί ο Απόστολος Παύλος. Να τρέχει, να κηρύτεται ο λόγος του Θεού, να τρέχει σαν ποτάμι, να ποτίζει. Και ξέρετε, όπου περνάνε ποτάμια, αμέσως δημιουργείται δίπλα έφορο έδαφος. Αν δεν υπάρχει νερό, αν δεν υπάρχει ποτάμι, τότε δημιουργείται έρημος. Και ο Απόστολος Παύλος το λόγο του Θεού τον ξέρει ότι είναι ύδατα ζώντα, γιατί βγαίνουν από την πηγή των ζώντων υδάτων που είναι ο Χριστός. Η προσευχή, η αίτηση λοιπόν του Αποστόλου Παύλου για προσευχή είναι: προσεύχεστε να τρέχει ο λόγος του Θεού, αλλά όχι μόνο να τρέχει, όχι μόνο να κηρύτεται, αλλά και να δοξάζεται. Και πώς δοξάζεται ο λόγος του Θεού? Πρώτον, όταν κηρύτεται από ανθρώπους με αγιασμό και καθαρότητα. Δεν κηρύτεται από φιλοδοξία, δεν κηρύτεται από φιλοπρωτεία, δεν κηρύτεται από συμφέρον, δεν κηρύτεται από επαγγελματισμό. Αλλά όταν ο λόγος του Θεού κηρύτεται, και το τελευταίο το τονίζω, από επαγγελματισμό, δεν κηρύτεται, όταν ο λόγος του Θεού κηρύτεται πραγματικά επειδή είναι αποστολή του Θεού, η οποία εδόθη από το Θεό αλλά και παρελήφθη από τον άνθρωπο, γιατί πρέπει και τα δύο να συμβαίνουν, να σου δώσει ο Θεός την ομολογία σου, το κήρυγμα, τη διδασκαλία, το λόγο του, οτιδήποτε σου δώσει, αλλά και εσύ να το τιμήσεις, να το δεχτείς και να το εργάζεσαι, να μην πάρεις τα τάλαντά σου και τα θάψεις. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν το έχει πολύ βαθιά χαραγμένο μέσα στην καρδιά του το έργο του και την αποστολή του και την οικονομία την οποία του ενεπιστεύθη ο Θεός. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, δεν ισχύει μόνο στο κήρυγμα, αλλά ισχύει σε όλα τα χαρίσματα, είτε τα φυσικά είτε τα πνευματικά, που ο Θεός δίνει δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου στους ανθρώπους. Κάθε ένας κάνει μέσα στην Εκκλησία, έχει τη δυνατότητα να κάνει μέσα στην Εκκλησία κάτι που μόνο αυτός μπορεί να το κάνει. Γιατί είμαστε, αδελφοί αγαπητοί, σώμα. Δεν είμαστε μια σύναξη σε ένα σωματείο, είμαστε ένα σώμα. Και το σώμα του ανθρώπου το φτιάχνει ο Θεός, και μάλιστα ο ίδιος ο Λόγος του Θεού ομολογεί «θαυμασίωστε πλάστην». Και αν το σώμα το ανθρώπινο
έχει πλαστεί με θαυμάσιο τρόπο, πόσο μάλλον, αδελφοί αγαπητοί, το σώμα του Χριστού έχει πλαστεί με υπερθαύμαστο τρόπο. Κάθε ένας από εμάς έχει τη δική του δουλειά. Σε κάθε έναν από εμάς έχει δώσει ο Θεός τα δικά του προσόντα, τις δικές του ικανότητες, τις δικές του δυνατότητες. Είτε πνευματικά, σ' άλλον έχει δώσει να κηρύττει, σ' άλλον να διδάσκει, σ' άλλον να προφητεύει, σ' άλλον να ποιμένει, όλα τα πνευματικά χαρίσματα, λόγω σοφίας, λόγω γνώσεως, όλα τα πνευματικά χαρίσματα, διερμηνία. Αυτό είναι απαραίτητο όταν ξέρουμε ότι μας το έχει δώσει ο Θεός τώρα, να το αποδεχθούμε και να το εργαζόμεθα. Και να προσέχουμε, αδελφοί, μην τυχόν αυτό το οποίο μας έχει δώσει ο Θεός το μολύνουμε, οπότε και να θέλουμε να εργαστούμε δεν μπορούμε πια. Δηλαδή το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας. Και είναι τόσο σοβαρό αυτό το θέλημα του Θεού που ο Λόγος του Θεού λέει ζητείτε την ειρήνη μετά πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό άνευ το οποίο κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου. Άρα λοιπόν και από το Θεό θα περιμένουμε και θα ζητάμε και άλλα και άλλα και άλλα, αλλά με την απόλυτη βεβαιότητα και την επίγνωση ότι αυτά που μας δίνει ο Θεός δεν μας τα δίνει για να τα έχουμε, να τα αποθηκεύσουμε, να τα βάλουμε στις αποθήκες μας σαν τον άφρονα τον πλούσιο, αλλά ό,τι μας δίνει ο Θεός μας τα δίνει για να τα εργαζόμεθα, ώστε ο Λόγος του Θεού να τρέχει και να δοξάζεται. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος, όντας πραγματικά ταπεινός, προσθέτει όπως και εσείς εσάς. Μα εσύ είσαι ο Παύλος. Αυτή είναι μια καινούργια εκκλησία. Ναι, είναι καινούργια εκκλησία, αλλά έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Έχει πολύ καλό καρπό. Έχει έργο. Και το βλέπει ο Παύλος και το θαυμάζει. Γιατί ξέρει ότι πίσω από το έργο κρύβεται ο Χριστός. Δεν μπορεί να γίνει έργο Θεού που δεν το κάνει ο Χριστός. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς από μόνοι μας αν δεν το κάνει ο Χριστός. Και μάλιστα ο ίδιος ο Χριστός μας τονίζει. Άνεφε μου, δεν δύναστε να πράξετε ουδέν, λέει η Γραφή. Και το θαυμάζει και το χαίρεται και το ζηλεύει με ζήλια αγία ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό ζητάει την προσευχή των αδελφών να προσεύχονται, να τρέχει ο Λόγος του Θεού και να δοξάζεται όπως και εις εσάς. Και το δεύτερο για το οποίο προσεύχεται είναι τώρα για την υπεράσπιση αυτών οι οποίοι εργάζονται το έργο του Θεού. Και ακούστε πως το λέει, δια να ελευθερωθόμεν από των παραλόγων και πονηρών ανθρώπων, διότι η πίστης δεν υπάρχει εις πάντας. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος ότι στη ζωή του έχει και πάντοτε θα έχει να αντιμετωπίσει, και κάθε χριστιανός που εργάζεται το έργο του Θεού θα έχει να αντιμετωπίσει παράλογους και πονηρούς ανθρώπους. Παράλογους και πονηρούς ανθρώπους. Και για να καταλάβουμε την έννοια του παράλογου, σε πολλά βέβαια πολλά παραδείγματα υπάρχουν, αλλά ένα χαρακτηριστικό το οποίο πάντοτε αδελφοί, όταν ο άνθρωπος σταθεί με πίστη, γιατί συνεχίζει πιστός όμως είναι ο Κύριος ώστε θέλει σας στηρίξει και θα σας φυλάξει από του πονηρού. Και αυτό είναι μία ενότητα. Η πονηροί και οι παράλογοι άνθρωποι οι οποίοι ξεσηκώνονται από τον πονηρό, ο οποίος βέβαια έχει στόχο στο έργο του να σταματήσει το έργο, το Λόγο του Θεού να τρέχει, να σταματήσει να δοξάζεται ο Θεός. Και ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται και ζητάει την προσευχή των αδελφών ο Θεός να τους φυλάξει από παράλογους και παραλόγους ανθρώπους, αλλά είναι απόλυτα εμπιστευμένος ότι ο πιστός είναι ο Κύριος που θα φυλάξει τους πάντες και θα τους στηρίξει. Δύο πράγματα κάνει ο Κύριος. Στηρίζει τον άνθρωπο για να μην πέσει και φυλάει τον άνθρωπο για να μην καταστραφεί. Και θα δούμε δύο ωραία παραδείγματα. Το πρώτο των παραλόγων ανθρώπων. Θυμάστε τον Αβγουδονόσορα όταν είδε ένα ενύπνιο το οποίο ξέχασε και ζήτησε με παράλογο τρόπο την ερμηνεία του, αλλά και το ενύπνιο.
με ποινή να θανατωθεί ο Δανιήλ, οι τρεις σύντροφοί του, ο Σεδράχο, Μισάχ και Αβδενεγό και αδελφοί του. Οπότε θα κατεστρεφόταν το έργο το οποίο ο Θεός είχε προετοιμάσει δίπλα στο παλάτι, δίπλα στον Ναβουχοδονόσορα, στο παλάτι του Ναβουχοδονόσορα, από τους ανθρώπους αυτούς. Όμως ο Θεός δεν το επέτρεψε αυτό, και δεν το επέτρεψε γιατί ο Δανιήλ δεν φοβήθηκε, δεν έφυγε, δεν τάχασε στη δυσκολία αυτή που προήλθε από παραλόγους ανθρώπους, ήταν έξω και τον περίμεναν να τον σκοτώσουν. Δεν είναι απλό πράγμα να υπάρχει, και μάλιστα εκείνες τις εποχές που τα ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχουν, ούτε υπεράσπιση, ούτε εισαγγελής, ούτε δικαστήρια, αλλά έβγαζε εντολή ο παράλογος βασιλιάς και εκτελεί το. Έδωσε εντολή να θανατωθούν. Και οι θανατωτές, αυτοί που θα τους εθανάτωναν, δίπλα. Όμως ο Δανιήλ στάθηκε έτσι πως ήθελε ο Θεός. Και τούτο δεν είναι Θεού το δώρο. Τον στήριξε ο Θεός και τον φύλαξε ο Θεός. Του έδωσε χάρη, του έδωσε δύναμη, του έδωσε παρησία και στάθηκε μπροστά στον Ναβουχοδονόσορα και λέει, γιατί βιάζεσαι? Υπάρχει Θεός στον ουρανό που μπορεί να λύσει το μυστήριο αυτό. Και αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι οτιδήποτε και να παρουσιαστεί τελείως παράλογο από οποιονδήποτε παράλογο άνθρωπο, υπάρχει λύσεις από τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει κάτι που ο Θεός δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει και δεν μπορεί να το λύσει. Δεν υπάρχει τίποτα. Τα πάντα είναι στα χέρια του Θεού και τα πάντα είναι δυνατός ο Θεός να αντιμετωπίσει και να λύσει. Αφού προηγουμένως όμως στηρίξει τον άνθρωπό του και τον φυλάξει να μην πέσει, να μην χάσει την πίστη του, να μην ολιγοπιστήσει δηλαδή, να μην φοβηθεί, να μην το βάλει στα πόδια, να μην πανικοβληθεί. Αλλά με πίστη να πάει να γονατίσει τον Κύριο και να πει, Θεέ μου, εδώ είμαι. Αυτά τα πράγματα ανθρωπίνως δεν έχουν λύση, αλλά εγώ δεν στηρίζομαι στην ανθρώπινη σοφία, σύνεση ή δυνατότητα. Εγώ στηρίζομαι μόνο στην δύναμη του Θεού. Αμήν, αδερφοί. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Σας παρακαλώ να το προσέχουμε αυτό. Η ελπίδα μας και η δύναμή μας είναι η δύναμη του Θεού. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να ελπίσουμε πουθενά αλλού και να στηριχθούμε πουθενά αλλού. Μόνο στη δύναμη του Θεού, η οποία μάλιστα σε συνδυασμό με την απέραντη αγάπη του έχει αποτελέσματα τέλεια και οριστικά. Αλλά δεν είναι μόνο οι παράλογοι άνθρωποι που θα μας φέρουν σε δυσκολία. Και κοιτάξτε, μην νομίζετε ότι κανένας από εμάς δεν θα περάσει από αυτή τη δοκιμασία, από τη δοκιμασία των παράλογων ανθρώπων, και μην το ελπίζετε και μην το νομίζετε, γιατί έχουμε όλοι τον ίδιο εχθρό και τους ίδιες μεθόδους χρησιμοποιεί ο εχθρός, τους παραλόγους ανθρώπους και τους πονηρούς. Και πάλι το ίδιο παράδειγμα των πονηρών ανθρώπων, να δούμε πως εργάζονται, είναι όταν πονηρεύτηκαν και με πανουργία έπεισαν χωρίς να το καταλάβει το δαρείο να αναγκαστεί να ρίξει τον Δανιήλ, το φίλο του και τον αγαπητό του, μέσα στο λάκκο των λεόντων, επειδή με πονηριά, όπως είπαμε, και με πανουργία τον έπεισαν εκ των προτέρων, να, για ένα μήνα να προσεύχονται όλοι οι άνθρωποι στο Δαρείο, ο οποίος επίστη από την φιλοδοξία του και από την ανοησία του. Τώρα είναι λογικό αυτό? Ένα ολόκληρο βασίλειο και μάλιστα αυτοκρατορία με εντολή να προσεύχεται στο όνομα του βασιλιά, του αυτοκράτορα. Είναι σαν να λέμε τώρα θα προσευχόμαστε στο Θεό στο όνομα του Σιμίτη. Ανόητα πράγματα. Αλλά όμως κατάφεραν οι πανούργοι άνθρωποι να πείσουν το Δαρείο, τον κολάκευσαν, να πείσουν το Δαρείο και να βγάλει μια τέτοια εντολή που κανένας δεν μπορούσε να την αλλάξει. Και έτσι ο Δαρείος βρέθηκε δέσμιος της πονηριάς των πονηρών ανθρώπων, οι οποίοι βέβαια σαφέστατα από τον διάβολο και τον σατανά ορμόμενοι
σκέφτηκαν αυτή την πανουργία τους, την εξετέλεσαν και δεσμεύτηκε και ο Δανιήλ, αλλά ιδιαίτερα ο Δαρίος, να τον ρίξει στο λάκκο των λεόντων. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, αδερφοί, γιατί δεν είναι αστείο πράγμα να σε ρίξουν στο λάκκο των λεόντων, δεν είναι αστείο πράγμα. Να σου λέγανε σήμερα θα σε πετάξω σε ένα λάκκο που έχει 10 λιοντάρια μέσα. Θα σε έπιανε πανικός, έμφραγμα θα πάθαινες. Και χρειάζεται πάλι, και ο Απόστολος Παύλος το εμπιστεύεται αυτό. Πιστός είναι όμως ο Κύριος, ο οποίος και θα σας στηρίξει και θα σας φυλάξει από τον πονηρό. Μετά βεβαιότητος λοιπόν, ο Θεός στήριξε τον Δανιήλ, γιατί δεν είναι εύκολο και ο Δανιήλ να πει ότι εγώ θα συνεχίζω να προσεύχομαι και ρίξε με, γιατί δεν μπορώ να σταματήσω να προσεύχομαι και να λατρεύω το Θεό μου. Εμείς θα λέγαμε δεν πειράζει, τώρα ένα μήνα δεν πειράζει, όλη μας τη ζωή προσευχόμαστε, ας μην προσευχόμαστε και ένα μήνα. Δεν είναι όμως έτσι. Ο πιστός άνθρωπος είναι πιστός κάθε δευτερόλεπτο της ζωής του και πάντοτε. Ο πιστός είναι πιστός. Και έπεσε μέσα στο λάκκο των λεόντων, αλλά ο Θεός δεν τον εγκατέλειψε, έστειλε τον άγγελό του, έφραξε το στόματα των λεόντων και πέρασε μία νύχτα παρέα με έναν άγγελο, τουλάχιστον ένα, δεν ξέρουμε. Η Γραφή λέει βέβαια έστειλε τον άγγελον αυτού και πέρασε μία νύχτα ευλογημένη, ενώ ήταν προσδιορισμένη από το διάβολο και από τους δικούς του να είναι μία νύχτα καταστροφής και μαρτυρίου. Ο Θεός τον φύλαξε, τον στήριξε και τον φύλαξε. Και συνεχίζοντας ο Απόστολος Παύλος λέγει «Έχομεν δε πεποίθησιν δια του Κυρίου εφημάς ότι εκείνα τα οποία σας παραγγέλλομεν και πράτετε και θέλετε πράτη». Ο Θεός είναι πιστός εις το να στηρίξει και να φυλάξει τους ανθρώπους. Αλλά ο Απόστολος Παύλος, όπως έχει πεποίθηση στον Κύριο ότι είναι πιστός για να στηρίξει και να φυλάξει, έχει την ίδια πεποίθηση. Και τι ωραία, αδελφοί αγαπητοί, να είναι ο άνθρωπος αξιόπιστος στα μάτια του Θεού, να τον εμπιστεύεται ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος εμπιστεύεται τους Θεσσαλονικείς. Έχομεν πεποίθηση, αλλά τους εμπιστεύεται επειδή λατρεύουν τον Κύριο. Τους εμπιστεύεται επειδή αυτοί εμπιστεύονται τον Κύριο. Έχομεν πεποίθηση ότι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος θα σας δώσει αυτή τη δύναμη ώστε εκείνα τα οποία σας παραγγέλλομεν και να πράτετε και πράτετε και θα συνεχίζετε να πράτετε. Δηλαδή η πεποίθηση και η αξιοπιστία των ανθρώπων του Θεού είναι στο να εκτελούνε το Λόγο του Θεού και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, δηλαδή το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η αξιοπιστία. Υπάρχει άνθρωπος, αδελφοί αγαπητοί, που να είναι άγιος και να μην είναι υποτεταγμένος στο Λόγο του Θεού, που να είναι πνευματικός άνθρωπος και να τον χαίρεται ο Θεός και να μην λυπεί το Πνεύμα το Άγιο και να μην υποτάσσεται στο Λόγο του Θεού. Δύο πράγματα σε όλη τη Γραφή, όσο και να το ψάξετε, δύο πράγματα ζητάει, επιτρέψτε μου να πω, απαιτεί ο Θεός από τους δικούς του ανθρώπους, ιδιαίτερα δε από τα παιδιά του, να μην περιφρονήσουν ποτέ το Λόγο του Θεού, αλλά ο Λόγος του Θεού για αυτούς να είναι νόμος, να είναι εντολή, να είναι για αυτούς το α και το ω, η αρχή και το τέλος. Ο Λόγος του Θεού να είναι το υπερπάν, σε όλα και είναι αλήθεια, σε όλα λέγει ο Θεός βρήκα όρια. Ο Λόγος σου είναι πλατής σφόδρα, δεν έχει όρια. Δηλαδή όλες τις απαντήσεις, όλες τις ερωτήσεις, όλες τις αδυναμίες, όλες τις αμηχανίες, όλες τις καταστάσεις που μπορεί να περάσει και να ζήσει ένας άνθρωπος σαν οικογενειάρχης, σαν πατέρα, σαν μητέρα, σαν παιδί, σαν παππού, σαν γιαγιά, σαν αδελφός, σαν επαγγελματίας, σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής του ανθρώπου υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού
το θέλημα του Θεού, ο δρόμος του Θεού που θα φέρει τον άνθρωπο στην απόλυτη ευλογία. Και το έχουμε ξαναπεί και θα το λέμε. Ο Θεός επιθυμεί να σου χαρίζει, όχι να σου χαρίσει μια φορά, να σου χαρίζει την απόλυτη ευλογία Του στην προσωπική σου και στην οικογενειακή σου ζωή. Και όταν λέμε την απόλυτη και πλήρη και τέλεια ευλογία, δεν εννοούμε να είμαστε ευτυχισμένοι και πλούσιοι μέσα στον κόσμο αυτό. Η απόλυτη, πλήρης και τέλεια ευλογία είναι να εργαζόμαστε και να περπατάμε στο δρόμο τον οποίο ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Γιατί αυτός ο δρόμος θα μας οδηγήσει με ασφάλεια στην αρπαγή της Εκκλησίας. Και δεν είναι το ζητούμενο σε μας να κερδίσουμε τον κόσμο όλο και να ζημιωθούμε την ψυχή μας. Το ζητούμενο σε μας είναι εδώ στη γη ο Θεός να είναι μαζί μας και εκείνη τη στιγμή να μας βρει έτοιμους για να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Τίποτα άλλο. Αλλά εδώ στη γη ο Θεός να είναι μαζί μας. Να μας δίνει καρπό. Να μας καθοδηγεί. Και δύο πράγματα, όπως είπαμε, μέσα στη γραφή θα τα δείτε. Από την Παλαιά Διαθήκη με τον Μωυσή. Το Λόγο και τη Φωνή του Θεού. Ο Νόμος και η Φωνή του Θεού. Και με τους προφήτες το ίδιο. Και στην Καινή Διαθήκη το ίδιο. Και λέει κάτι μάλιστα στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί, που είναι πολύ σκληρό και απευθυνόμενο στους αναγεννημένους, στους βαφτισμένους με Πνεύμα Άγιο και στους χριστιανούς που περπατάνε καλά ή νομίζουν ότι περπατάνε καλά. Μόνο όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου είναι πραγματικά παιδιά Θεού. Και βέβαια η διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου είναι το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου. Όσοι ζείτε κατά το Πνεύμα, να περιπατείτε και κατά το Πνεύμα. Η πορεία σου να είναι προδιατεταγμένη, προσδιορισμένη πάντοτε από το Πνεύμα το Άγιο. Ο Θεός να είναι μαζί μας και να μας οδηγεί. Είναι δύο πράγματα, Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, τα οποία καθιστούν τους αδελφούς και τους ανθρώπους του Θεού αξιόπιστους στα μάτια του Θεού. Και μάλιστα, όταν ο άνθρωπος περπατάει έτσι, όπως έχει πεποίθηση ο Απόστολος Παύλος για την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, τότε μπορεί να κάνει ευχή η οποία έχει αποτέλεσμα, ήθε ο Κύριος να κατευθύνει πλέον τις καρδιές σας, και εδώ αδερφοί αγαπητοί είναι η τελειοποίηση του χριστιανού. Η τελειοποίηση όχι με λόγια, αλλά στην πράξη με έργα, να κατευθύνει τις καρδιές σας πρώτον στην αγάπη του Θεού και δεύτερον στην προσδοκία του Χριστού. Να κατευθύνει την καρδιά σας, να σας αποκαλυφθεί, αλλά και η καρδιά σας να ανοίξει, να εννοήσετε, να γνωρίσετε πρώτον την αγάπη του Θεού και το μεγαλείο της αγάπης του Θεού, αλλά και η καρδιά σας να βγάλει από μέσα της προς το Θεό μόνο πλήρη αγάπη. Να αγαπήσουμε το Θεό εξ όλης της καρδίας μας, της ψυχής μας, της διανοίας μας και της δυνάμεώς μας. Ήθε λοιπόν, και κοιτάξτε τι λέει η αδελφή, ο Κύριος, και εδώ στη γη, να το προσέξουμε αυτό, το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Κύριος. Εδώ στη γη το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Κύριος. Στον ουρανό το υπερπάν όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει παν γόνι επουρανίων και επικείων και καταχθονίων δυνάμεων, είναι ο Ιησούς Χριστός. Σόλοι, αλλά εδώ και ιδίως μέσα στην Εκκλησία το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Κύριος και εν πάση περιπτώσει ο Θεός, είτε ο Πατέρας είτε ο Ιησούς Χριστός είτε το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είναι ένας Θεός. Ήθε ο Κύριος να κατευθύνει την καρδιά σας, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να την κατευθύνουμε. Καταλάβατε γιατί το λέει αυτό? Δεν μπορούμε να κατευθύνουμε μόνοι μας την καρδιά μας στην αγάπη του Θεού και στην προσδοκία του Ιησού Χριστού. Κάτι πρέπει να συμβεί στη ζωή μας. Κάποιος πρέπει να ενεργήσει στη ζωή μας. Και αυτός ο κάποιος δεν είναι άλλος από τον Θεό, από τον Κύριο.
Και είναι ωραία, αδελφοί αγαπητοί, να προσευχόμαστε και να ευχόμαστε, ας πούμε, για την οικογένειά μας. Τι προσεύχομαι, τι προσεύχεσαι? Είναι μια προσευχή μοναδική. Δεν τη βρείτε πουθενά αυτό στη γραφή. Είναι η τελειότητα. Τι προσεύχομαι για τα παιδιά μου? Τι προσεύχομαι για την εκκλησία? Τι προσευχόμαστε? Κύριε, ευλόγησέ τους, φτιάξου, καλό είναι, καλά είναι όλα αυτά. Του χάρισε τους υγεία, θεράπευσε, καλά είναι και αναγκαία. Και δεν είναι κακόν που το κάνουμε. Αλλά υπάρχει και μια προσευχή που είναι πολύ πολύ καλύτερη. Μια προσευχή που θα σου δώσει καρπό, θα σου εξασφαλίσει την αξιοπιστία και τη δοξολογία και τη δόξα του Θεού στη ζωή σου. Ήθε ο Κύριος να κατευθύνει τις καρδιές μας, ολονών μας, σήμερα στην αγάπη του Θεού και στην προσδοκία του Ιησού Χριστού. Σε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, σε αυτές τις δύο ευχές που ο Απόστολος Παύλος δίδει στην Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, καλύπτονται όλα τα όλη η πνευματική κατεύθυνση των χριστιανών. Ένας άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό τέλειωσε. Ένας άνθρωπος που περιμένει τον Χριστό, και για να το καταλάβουμε αυτό πόσο σημαντικό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί, πόσο σημαντικό είναι, ο Απόστολος Παύλος λέει, τον αγώνα τον καλόν ηγονίστην, την πίστη διατήρησα, τον δρόμο με τελείωσα, και τώρα αφού τα κάνω όλα αυτά, δεν μου μένει παρά ο της δικαιοσύνης στέφανος, τον οποίον δεν θα πάρω μόνο εγώ, αλλά και όλοι οι άλλοι που θα τελειώσουν τον δρόμο τους, δεν το λέει αυτό, που θα αγωνιστούν τον καλό αγώνα, δεν το λέει αυτό, που θα διατηρήσουν την πίστη τους, δεν το λέει αυτό, αλλά όλοι οι άλλοι που επιποθούν την ημέρα, την επιφάνεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Επιποθούν. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, η Εκκλησία αποκαλείται με πολλούς τρόπους στην Αγία Γραφή. Θυγατέρα του Βασιλέως και λοιπά, πολλά, στήλος και το εδραίωμα της αληστείας, το σώμα του Χριστού. Στην Αποκάλυψη, στο τέλος, έχει ένα όνομα. Η νύμφη του Χριστού. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Και η νύμφη τι περιμένει? Το γάμο. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό της νύμφης? Το γάμο και το νυμφείο. Η νύμφη περιμένει από στιγμή σε στιγμή. Αλλά και ο ίδιος ο Θεός, ο παράκλητος επί της γης, το πνεύμα της αληθείας, ποιον περιμένει? Το Χριστό. Και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, αυτή η επιθυμία της επιφάνειας του Ιησού Χριστού σε αυτούς που τους ετοιμάζει ο Θεός για την αρπαγή της Εκκλησίας θα αυξάνει. Και αυτό το βλέπω. Πριν 19 χρόνια μπήκα μέσα στην Εκκλησία, δεν υπήρχε αυτή η μεγάλη επιθυμία, η προσδοκία που υπάρχει σήμερα. Και αυτό όλο και πιο πολύ θα αυξάνει. Θα αυξάνει. Βέβαια, εδώ θα καταλάβουμε και κάτι άλλο. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πάει καλά, αυτό λιγοστεύει. Είναι αυτό που λέει η Γραφή, ο πονηρός δούλος είπε βραδύνει να έρθει ο Κύριος. Είναι και αυτό μια ένδειξη του πώς η καρδιά σου στέκεται στην παρουσία του Θεού. Περιμένεις να έρθει ο Κύριος, όχι για να σε γλιτώσει από τα βάσανα της ζωής. Γιατί αυτό είναι σαν να λέμε να πεθάνω να ησυχάσω. Αλλά περιμένουμε να έρθει ο Κύριος γιατί τον αγαπάμε. Γιατί θέλουμε να δούμε το πρόσωπό του. Γιατί καταλάβαμε ότι αυτή η ζωή είναι ματαιώτης. Ματαιωτή δεν έχει να μας προσφέρει τίποτα. Είναι όλα μάταια. Όλα ψεύτικα. Και αν ζούμε, ζούμε γιατί περιμένουμε τον Χριστό. Να σας πω κάτι. Ο κόσμος έξω δεν περιμένει τίποτα. Τίποτα δεν περιμένει. Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν ελπίζει τίποτα. Μου λέγε σήμερα ένα συνάδελφος, το παιδί του είναι καλός μαθητής, μπήκε στο πανεπιστήμιο οικονομικά, τώρα πάει τέταρτο έτος, είναι καλός μαθητής, καλός φοιτητής, και λέει πατέρα εγώ δεν πάω να δουλέψω, λέει, θα πάρω 200-300 χιλιάδες.
τον άκουγα εγώ. Και ήταν στενοχωρημένος ο πατέρας του. Και τι θα κάνει. Λέει, αυτός τώρα πηγαίνει και είναι disc jockey, έτσι το λένε. Disc jockey πηγαίνει, λέει, 2-3 φορές τη βδομάδα σε χορευτάδικα. Βάζει εκεί δίσκους που ξέρει και βγάζει, λέει, πολύ περισσότερα λεφτά. Και λέει, σπουδάζω για σένα, να τελειώσω για σένα. Εγώ δεν σκοπεύω να κάνω αυτή τη δουλειά. Άλλη δουλειά θα κάνω. Δεν έχουν, αδελφοί αγαπητοί, οι νέοι κάποια φιλοδοξία, από ανάγκη κάνουν ό,τι κάνουν. Δεν ήταν έτσι πριν από χρόνια. Όταν εμείς είμαστε μικρά παιδιά, 16-17 χρονών, θέλαμε να σπουδάσουμε για να φύγουμε από, εγώ τουλάχιστον, για να φύγω από τα χωράφια του πατέρα μου, να μην γίνω αγρότης. Και ήταν ανάγκη για μένα να σπουδάσω. Αλλά και όλοι οι μεγαλύτεροι από εμάς είχαν φιλοδοξίες, καλές φιλοδοξίες, να πετύχουν. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Και όσο αυξάνει η απιστία, γιατί λέει ο άδικος θα γίνεται πιο άδικος και ο πιστός πιο πιστός. Όσο αυξάνουν αυτά, τώρα χάνουν την αξία τους όλα τα παλιά τα οποία είχαν αξία. Εκ των πραγμάτων. Δεν έχει πια αξία τίποτα στον κόσμο αυτό. Γι' αυτό πια πηγαίνουν στα ναρκωτικά, στα ψυχοφάρμακα, στα ηρεμιστικά, στην πορνεία, στη μοιχεία, στην ακαθαρσία. Ψάχνουν να βρουν κάποιους τρόπους να γεμίσουν το κενό. Όμως στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχει κάτι που είναι πολύ ωραίο. Και στην Εκκλησία του Χριστού ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι σκύβαλα. Αλλά έχουμε, αδελφοί, το έξοχον της γνώσεως του Χριστού. Ξέρουμε ότι είναι άχρηστα. Ξέρουμε ότι δεν έχει σημασία πόσα λεφτά να βγάλεις. Πόσα. Ξέρετε, αδερφοί, πόσους δισεκατομμυριούχους δυστυχισμένους ξέρω. Όλους όσους ξέρω είναι δυστυχισμένοι. Δεν έχω δει κανέναν πάρα πολύ πλούσιο που να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Όλο αγωνία, όλο φοβάται μην τον κλέψουνε. Μέσα στην κόλαση ζουνε. Φοβάται μην πέσουν τα χρηματιστήρια, φοβάται οι μετοχές του τι θα κάνουνε, φοβόνται τα επιτόκια, φοβόνται. Είναι μέσα σε ένα συνεχή φόβο. Συνεχή φόβο. Τις απεργίες, και αν μου κάνουν απεργία τι θα κάνω. Μου λέει, ξέρεις, να μου κάνουν απεργία τι θα πάθω. Τι να κάνω. Να προσευχηθείς. Άσε με κι εσύ τώρα να προσευχηθώ. Αηδίες τώρα. Αλλά όμως, αδερφοί αγαπητοί, η αλήθεια είναι ότι όλες οι δυσκολίες με την προσευχή τακτοποιούνται. Ο Χριστός μπορεί να τις τακτοποιήσει. Αλλά ζούνε μες στο φόβο. Δεν έχω δει άνθρωπο εγώ που να αποκτήσει αυτό το οποίο επιθυμούσε και να γίνει ευτυχισμένος. Ήξερα έναν άνθρωπο που θέλει να φτιάξει ένα πολύ μεγάλο σπίτι. Και έκλεβε, έφτιαχνε, αγωνιζότανε και έφτιαξε ένα σπίτι 850 τετραγωνικά. Κουραζόταν. Εγώ το βλέπα και έλεγα, παιδί μου, εδώ πέρα θέλεις 25 ανθρώπους να το καθαρίσουν. Στο τέλος δεν ήταν ευτυχισμένος. Αντίθετα, μάλιστα. Πολύ δυστυχισμένος. Το χτύπησαν αρρώστιες. Πολύ δυστυχισμένος. Ό,τι και να προσπαθήσεις να αποκτήσεις αυτό το κόσμο, αποκλείεται να σου προσφέρει ευτυχία. Αποκλείεται να σου προσφέρει. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, η ευτυχία η εν Χριστώ, τελευταία το κατάλαβα, έχει δύο χαρακτηριστικά. Έχει ειρήνη μέσα στην καρδιά, το λέει η Γραφή, δηλαδή σας το λέω εγώ, το είδα μέσα στη Γραφή, ειρήνη και αφθονία. Δηλαδή δεν έχει έλλειψη. Όχι όμως αυτάρκεια. Όχι αυθονία που να μην έχεις που να τα βάλεις και ούτε για τα υλικά. Αυθονία αγάπης. Αγαπάς τη γυναίκα σου και σε αγαπάει. Αυθονία, ειρήνη είπαμε το πρώτο και αυθονία το δεύτερο. Αυθονία στα υλικά να μην σου λείπουνε. Αλλά ιδιαίτερα στη σχέση σου με τους ανθρώπους. Ειλικρίνεια, καθαρότητα. Και έπειτα έχει και αυθονία στα πνευματικά. Έχει πίστη, έχει αγάπη. Χριστότητα, αγαθοσύνη.
Ένας άνθρωπος που είναι πλήρης, μόνο εν Χριστώ Ιησού μπορεί να είναι πλήρης. Ήθε λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Κύριος να κατευθύνει τις καρδιές σας στην αγάπη του Θεού και στην προσδοκία του Ιησού Χριστού. Όμως δεν είναι όλα μέσα στην Εκκλησία ή και μέσα στην οικογένειά μας. Δεν είναι όλα τέλεια. Θα υπάρξουν και προβλήματα. Και τα προβλήματα, αδερφοί αγαπητοί, εν γέννη έρχονται από ανθρώπους. Θυμηθείτε τα προβλήματα που έχετε περάσει στη ζωή σας, τα μεγάλα, και θα δείτε ότι έχουν προέλθει από ανθρώπους. Οι άνθρωποι τα προκαλούν, οι άνθρωποι τα προξενούν. Και για να το πούμε και πιο καλά, και εμείς έχουμε δημιουργήσει προβλήματα σε άλλους ανθρώπους, όπως και άλλοι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει σε εμάς. Ποιος, ένας άντρας, πότε είναι δυστυχισμένος? Όταν η γυναίκα του είναι ανάποδη. Μια γυναίκα πότε είναι δυστυχισμένη? Όταν ο άντρας της είναι ανάποδος. Με οποιαδήποτε αναποδιά και να έχει. Πότε οι γονείς είναι δυστυχισμένοι? Όταν τα παιδιά τους δεν μπορούν να τα κάνουν καλά, είναι ανάποδα. Και πότε τα παιδιά είναι δυστυχισμένα? Όταν οι γονείς τους είναι ανάποδοι. Έχετε δει παιδιά που έχουν μεγαλώσει με τραύματα, ψυχικά τραύματα. Έχουν αποθυμένα, γιατί ο πατέρας τους, λέει, τους έδερνε. Μέθαγε και τους έδερνε. Πώς να μεγαλώσει το παιδί αυτό χαρούμενο? Τους έβριζε, τα πρόσβαλε τα παιδιά. Τα διέλυε την ψυχούλα τους. Αντί να τα ενισχύσει, να τα χαϊδεύει. Βέβαια, να μην ξεχνάμε κιόλας ότι ο Ιησούς Χριστός όλα τα θεραπεύει και όλα τα τακτοποιεί. Αλλά όμως και μέσα στην Εκκλησία τα προβλήματα από ανθρώπους προέρχονται. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, «Σας παραγγέλωμεν, δε αδελφοί, εν το ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να απομακρύνεστε από παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντος και ουχή κατά την παράδοση την οποίαν παρέλαβε παρημών». Εάν θέλεις να προφυλάξεις την ειρήνη και την αυθονία του Χριστού στη ζωή σου, να απομακρύνεσαι, όχι να τους διώχνεις, εσύ να φεύγεις. Δεν μπορείς να διώξεις κανέναν, ναι. Ούτε από την εκκλησία μπορείς να διώξεις κανέναν, ούτε από το σπίτι σου μπορείς να διώξεις κανέναν, ναι. Εσύ να φεύγεις, εσύ να απομακρύνεσαι. Είναι ωραία η λέξη, να απομακρύνεστε αδελφοί. Προσέξτε τι λέει, σας παραγγέλωμεν, όχι εμείς, εν το ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τόσο σοβαρό το βλέπει. Να απομακρύνεστε από αυτούς οι οποίοι από παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντας. Και ποιος είναι ο αδελφός που περιπατεί ατάκτος? Αυτός που δεν περπατάει κατά την παράδοση την οποία παρέλαβε παρημών, δηλαδή κατά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν περπατάει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο και στο 11ο εδάφιο, λέγει ο Λόγος του Θεού, σελίδα 1010, «Αλλά τώρα σας έγραψα να μη συναναστρέφεστε, εάν της αδελφός ονομαζόμενος είναι πόρνος ή πλεονέκτης ή δολολάτρης ή λίδωρος ή μέθυσος ή άρπαξ». Να το προσέξουμε αυτό. Πόρνος, με σαρκικό φρόνημα και σαρκικές εκδηλώσεις. Πλεονέκτης, να ενδιαφέρεται πως θα αποκτήσει όλο και περισσότερα. Ή δολολάτρης, να λατρεύει άλλους θεούς, άλλα πράγματα πάνω από το Θεό. Λίδωρος, να είναι κατήγορος, να λιδωρεί, να κατηγορεί τους αδελφούς. Να μην έχει καλό λόγο να πει, όλο να κατηγορεί. Το αυτός και εκείνος και εκείνος και εκείνος. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αδελφοί, η Γραφή λέει προσέχετε πώς ακούετε και τι ακούετε. Έχω μία αρχή. Τη Γραφή την έχω βρει. Δεν θέλω να μαθαίνω. Δεν θέλω να ακούω. Παρά μόνο ότι, όπως λέει η Γραφή στους Φιλιππησίους, ένα εδάφιο, στην σελίδα 1041, είναι στο 4ο κεφάλαιο προς Φιλιππησίους και το
8 εδάφιο. Το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθή, σεμνά, δίκαια, καθαρά, προσφυλή, έθιμα, εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα να συλλογίζεστε. Μην αφήνεις το μυαλό σου να σκέφτεται άλλα από τα αληθή, όχι ψέματα, τα ψεύδη των ανθρώπων. Ξέρεις τι ψέματα είπε αυτός? Εγώ σας το έχω ξαναπεί και θα σας το ξαναπώ. Μια φορά συνέλαβα ένα αδελφό να μου έχει πει ψέμα. Και ήταν παλιός αδελφός. Όπου και σκανδαλίστηκα. Λέω, είπε ψέματα. Στην αρχή της πίστης ήμουνα. Πω, λέω, και είναι και παλιός αδελφός και είναι και εργάτης και είναι και επιμένας, είπε ψέματα. Πω. Και μέσα μου τον κατεδίκασα. Αδελφοί, αλήθεια σας λέω, την άλλη μέρα είπα 7 ψέματα εγώ. Πώς μου ξεφύγανε, πώς έγινε αυτό το πράγμα? Και όταν νύχτωσε και προσευχήθηκα, 1, 2, 3, Θεέ μου, λέω, τι έπαθα σήμερα? Και δεν είμαι ψεύτης εν γέννη, αλλά ο Μηγραφή λέει πάσα άνθρωπος είναι ψεύτης, ο Θεός μόνο είναι αληθινός. Και προ Χριστού, δεν μ' άρεσε, όχι δεν είχα πει ποτέ, πολλά είχα πει, αλλά δεν συνήθιζα να λέω ψέματα. Όταν πίστεψα στον Χριστό, αυτό, να μην πω μηδενίστηκε, ελαχιστοποιήθηκε. Αλλά όταν έκρινα τον αδελφό μου, όταν τον καταδίκασα και τον εξουθένισα μέσα στην καρδιά μου, ήρθε ο Θεός και μου αφαίρεσε τη χάρη του και πέσα τόσες πολλές φορές σε μια μέρα και μετενόησα. Και από τότε, όσα είναι αληθή, όσα είναι σεμνά, όχι τα άσεμνα, δεν θέλω να τα ακούσω τα άσεμνα, δεν θέλω να τα σκεφτώ τα άσεμνα, δεν με ενδιαφέρουνε. Ποτέ στην οικογένειά μου δεν τα αναφέρω, έστω και αν ακούσω κάτι. Γιατί να τη μολύνω, γιατί τα παιδάκια μου να τα δηλητηριάσω? Ποτέ σε αδελφούς δεν λέω, ποτέ στην εκκλησία δεν αναφέρω. Κάνω πως δεν καταλαβαίνω, όπως έκανε ο Σαούλ, το χαζό, και ο Δαβίδ, το χαζό κάνω. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, τίποτα δεν καταλαβαίνω. Ή έλα να σου πω τι έκανε εκείνος, δεν θέλω να μου πεις τι έκανε εκείνος, εκτός αν είναι ευλογία. Διαφυλάω τον εαυτό μου, την οικογένειά μου και προσεύχομαι να μας φυλάει και την Εκκλησία ο Θεός. Μόνο ό,τι είναι αληθή, σεμνά, δίκαια, καθαρά, στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά, προσφυλή, έφημα, αρετή και έπαινος. Μόνο αυτά, αδερφοί. Ό,τι είναι βρώμικα, άστα, γιατί να μου λερώσει τα αυτή μου, γιατί να μου το λερώσει? Και σκέφτομαι, αδερφοί αγαπητοί, σε πόσο δύσκολη θέση είναι αυτοί οι καημένοι ιερείς στις διάφορες εκκλησίες που πηγαίνουν οι άνθρωποι και εξομολογούνται. Αν είναι ειλικρινής αυτός ο άνθρωπος, σκουπιδιοντενικές γίνεται. Μαζεύει όλα τα σκουπίδια των ανθρώπων. Μα δεν τα αντέχει η καρδιά του ανθρώπου. Τις αμαρτίες των άλλων δεν τις αντέχει. Μόνο ο Χριστός μπορεί να βαστίξει τις αμαρτίες μας, αδερφοί. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να βαστίξει τις αμαρτίες μας. Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Και όχι μόνο να τις βαστίξει, αλλά και να τις συγχωρήσει και να μην σκανδαλιστεί και να τις πάρει και να τις πετάξει στα βάθη των θαλασσών. Αλληλούια. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος: να απομακρύνεστε από παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντος, που δεν περπατάει κατά την παράδοση την οποία παρέλαβε παροιμών. Εσείς όμως εξεύρετε πως πρέπει να μιμήστε ημάς. Και αυτό είναι ένα μεγαλείο, αδελφοί. Ο Παύλος λέει, εσείς Θεσσαλονικείς ξέρετε πως εμάς πρέπει να μιμήστε. Και ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, αυτό μας λέει. Εμείς πρέπει να μιμούμεθα τα αδέλφια μας της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Αυτά θα μιμούμεθα. Αυτά είναι τα πρότυπα που ο Θεός με το Λόγο του φέρνει μπροστά μας. Πώς προσευχόταν ο Παύλος, πώς σκεφτόταν ο Παύλος, πώς συγχωρούσε ο Παύλος, πώς μακροθυμούσε ο Παύλος, πώς στεκόταν ο Τιμόθεος που ήταν νεαρός, πώς στεκόταν ο Ιωάννης στα γεράματά του. Τι είσαι, νέος, γέρος, μεσήλικας, αδελφός, αδελφή? Εκεί θα στηριζόμαστε, αδελφοί.
Το ξαναδιαβάζω, επειδή εσείς ξεύρετε πως πρέπει εμάς να μιμήστε. Και εμείς δεν έχουμε άλλο πρότυπο, δεν θέλουμε να έχουμε άλλο πρότυπο παρά την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, την Εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Μα τους βίους των Αγίων, τον Άγιο Κυπριανό, καλά είναι που, εκεί που είναι ο άνθρωπος, αλλά εγώ δεν θα τον μιμηθώ να κάνω ξόρκια και μάγια. Εγώ θα μιμηθώ τον Απόστολο Παύλο, τον Απόστολο Πέτρο, γιατί είναι φοβεροί αυτοί οι άνθρωποι, αδερφοί, τους οποίους έχουν αγιάσει οι άνθρωποι. Δεν θέλω να τους κρίνω, ούτε να τους κατακρίνω, ούτε να τους καταδικάσω. Αλλά τώρα δεν θα αγιάσω με το να σκοτώνω. Επειδή σκότωσε, λέει, δεν είναι καλό αυτό που λέω, αλλά μια και το άρχισα να το πω. Σκότωσε, λέει, ένα δράκο και έγινε Άγιος. Δεν γίνεται ο Άγιος έτσι. Ο Άγιος γίνεται όταν ακολουθεί το Λόγο του Θεού και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό πρέπει να μιμούμεθα την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, οι οποίοι άνθρωποι δεν εφέρθησαν ατάκτως μεταξύ σας, ούτε εφάγομεν δωρεάν άρτων παράτινος, αλλά μετακόπου και μόχθου νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι, δια να μην επιβαρύνομεν μηδένα. Τι όμορφα λόγια, αδερφοί, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Με κόπο και μόχθο εργαζόμουνα. Γι' αυτό αν εργάζεσαι και κουράζεσαι, να δοξάζεις τον Θεό, γιατί μοιάζεις τον Παύλο. Με κόπο και μόχθο εργαζόμουνα με τα χέρια μου, γιατί δεν ήθελα να επιβαρύνω κανέναν. Και συνεχίζει, όχι γιατί δεν είχαμε εξουσία, αλλά για να σας δώσουμε τους εαυτούς μας τύπων εις το να μιμήστε ημάς. Αλληλούια, αδερφοί. Δεν μ' αρέσουν καθόλου επαγγελματίας ιερεύς. Πόσο λεφτά παίρνεις? Πήρα και αύξηση. Γιατί? Επειδή είμαι λειτουργός στην Εκκλησία. Φοβερό δεν είναι? Φοβερό δεν είναι? Ναι, μα ο Λόγος του Θεού λέει να μην φράζουμε στόμα βοός αλωνίζοντος. Εντάξει, αν δεν μπορεί, αν βλέπεις, όχι μόνο όμως ο εργάτης, και όλοι, αν δεν μπορούμε και δεν έχουμε λεφτά και με απολύσουμε και μείνω άνεργος, δεν θα με αφήσετε να πεθάνω από την πείνα. Αλλά εφόσον μπορώ και εργάζομαι, εφόσον ο Θεός με ευλογεί, μα κουράζομαι, καλά κάνω και κουράζομαι, πιο πολύ μισθό θα πάρω στον ουρανό. Μα μοχθώ, καλά κάνω και μοχθώ, καλά κάνεις και μοχθείς. Έτσι θα πάμε στον ουρανό. Και τότε δεν είχαν και σύνταξη στα 60. Α, τώρα εμείς έχουμε σύνταξη στα 60, 58, στα 62. Και καθόμαστε, λέμε, 2-3 χρόνια ακόμη και μετά θα κάθομαι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, αδερφοί. Βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα πάρουμε σύνταξη, θα πάρουμε και θα την παραπάρουμε όταν μας τη δώσουμε, αφού τη δικαιούμεθα. Αλλά θέλω να πω ότι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού το παράδειγμα που μας έχει δώσει ο Χριστός, καθαρά, πεντακάθαρα, είχαμε εξουσία να σας επιβαρύνουμε, αλλά δεν το κάναμε για να σας δώσουμε Θεσσαλονικείς τον εαυτό μας τύπο για να μας μιμήσετε. Και εδώ που τα λέμε, εγώ δεν θέλω να μιμηθώ ούτε, και πάλι σας ζητώ συγγνώμη που το λέω, τον Πάπα, ούτε τον Πατριάρχη, ούτε τον Πάση Ελλάδα. Δεν θέλω να μιμηθώ αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πλουτίζουν από το λειτουργήμά τους. Εμείς θέλουμε να μιμούμεθα τον Ιησού Χριστό και αυτούς που εμιμούνται τον Ιησού Χριστό. Όταν θεράπευε ο Ιησούς Χριστός, δεν έλεγε πόσα θα μου δώσεις για να σε θεραπεύσω. Με τα σπλάχνα του έκανε τη δουλειά του, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και αδελφοί, να προσευχόμαστε, σας παρακαλώ, εγώ, συγχωρέστε με που λέω το εγώ, αλλά θυμάμαι ότι όταν μπήκα στην Εκκλησία είπα, θέλω, Κύριέ μου, πάντοτε να έχω και να δίνω στην Εκκλησία και ποτέ να μην χρειαστώ να παίρνω. Είναι πολύ ωραίο, αδελφοί, να σε ευλογεί ο Θεός και να έχεις να δίνεις. Πολύ ωραίο, είναι χάρις Θεού. Βέβαια, το χειρότερο από όλα είναι να έχεις και να μην δίνεις.
αλλά και επίσης δεν είναι καλό να μην έχεις και να μην δίνεις ή να μην έχεις και να σου δίνουν. Δεν μ' αρέσει. Βέβαια και αυτό το επιτρέπει ο Θεός, γιατί πρέπει να μάθουμε και να περισσευόμεθα και να υστερούμεθα. Έτσι λέει η Γραφή, έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Έχω μάθει και να περισσεύομαι και να υστερούμε. Και όλα είναι για τη δόξα του Θεού. Αλλά είναι ωραία, αδερφοί, να μας ευλογεί ο Θεός και να είμαστε από αυτούς που προσφέρουμε και να σπέρνουμε με φιδωλία, όχι με φιδωλία, με αυθονία, και να θερίζουμε με αυθονία. Και τονίζει, τελειώνοντας το Λόγο του Θεού, διότι ότε και είμαι θα παροιμήν, τούτο σας παραγγέλλομεν, εάν της δε θέλει να εργάζεται, ας μην τρώγει. Επειδή ακούμε την ας ότι περιπατούσε μεταξύ σας ατάκτος, μη εργαζόμενοι μηδέν, αλλά περιεργαζόμενοι. Παραγγέλλομεν δις τους, εις τους θειού τους και προτρέπομεν δια του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού να τρώγωσι το άρτον αυτών εργαζόμενοι μετά ησυχίας. Και εδώ είναι κάτι πολύ σοβαρό. Όχι μόνο να εργάζεσαι, αλλά να εργάζεσαι και ήσυχα. Μέσα στη δουλειά σου να ησυχάζεις. Να μην έχεις παράπονα, γκρίνιες, θυμούς, αγανακτήσεις, τίποτα. Ως εις τον Κύριο. Μα ξέρεις τι στριμμένος είναι, εγώ το έχω πάθει αυτό, τι στριμμένος και αχώνευτος είναι το διευθυντής μου, το αφεντικό μου, ο ιδιοκτήτης, και ταλαιπωρούμε. Με ησυχία μας λέει ο Λόγος του Θεού για να μας ευλογήσει. Ως εις τον Κύριο. Μην αποκάμετε λοιπόν πράττοντε στο καλό, και αν υπάρχει κάποιος ο οποίος περπατάει ατάκτος, να το σημειώνετε για να μην τον συναναστρέφονται και οι λυποί, ώστε να ντραπεί και να μετανοήσει. Μην τον θεωρείτε όμως αυτόν εχθρόν, αλλά να του συμπεριφέρεστε σαν αδελφό, έτσι ώστε ο Κύριος της ειρήνης να σας δώσει την ειρήνη του διαπαντός, και σε αυτό να μείνουμε ένα δευτερόλεπτο, διαπαντός εν παντή τρόπο. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού. Να σου δίνει την ειρήνη του διαπαντός μέσα από οποιαδήποτε συνθήκη της ζωής σου, αλλά και για κάθε γεγονός, για κάθε πράγμα στη ζωή σου, ώστε να είναι, και αυτό σημαίνει να είναι πάντοτε μαζί μας. Είναι η ευτυχία που λέγαμε. Η ειρήνη του Θεού διαπαντός και εν παντή τρόπο και με κάθε τρόπο. Ο ασπασμός εγγράφει με τη χείρα ημού του Παύλου, το οποίο είναι σημείον εν πάση επιστολή, ούτω γράφω, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Αλληλούια.